μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και περιλαμβάνονται στο παρόν νομοσχέδιο και τις τροπολογίες, κατά τη γνώμη μας, αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό και δώρο άδωρο για τα λαϊκά στρώματα. Και αυτό γιατί παραμένει και ενισχύεται το συνολικό αντιλαϊκό πλαίσιο, στο οποίο συμφωνείτε φυσικά όλοι σας, που στηρίζεται στους εφαρμοστικούς νόμους των τριών μνημονίων που κανένας τους δεν έχει καταργηθεί. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το τρίτο μνημόνιο που κούμπωσε στα προηγούμενα δύο, όλοι μαζί το ψηφίσατε. Η κυβέρνηση αξιοποιεί αυτά τα μέτρα για να πάρει συγχωροχάρτη για την διατήρηση όλου του αντιλαϊκού οπλοστασίου που έφερε το λαό μας μέχρι εδώ, αλλά κυρίως ως άλοθη για την κλιμάκωση της επίθεσης σε βάρος του, την συνέχιση δηλαδή της αντιλαϊκής πολιτικής που στον πυρήνα της έχει τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι τα συμφέροντα του λαού μας, και γι' αυτό θα συνεχίζει να τσακίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Διατηρείται ανέπαφο όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο και των τριών μνημονίων που έχει δημιουργήσει ζούγκλα στις εργασιακές σχέσεις. Αυτή την ζούγκλα, κυρία Υπουργέ Εργασίας, που έχει καταργήσει την σταθερή και μόνιμη εργασία, τον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις, την δουλειά με δικαιώματα, εσείς και ο ΣΕΒ την ονομάζετε ευελιξία. Νέα Αλέξη. Για να δούμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ και κύριοι της κυβέρνησης, μερικά νομοθετημένα μέτρα ευελιξίας, ζούγκλας, για τους εργαζόμενους. Δεν ισχύει η εκπροετροπή σε εργασία και μάλιστα μονομερός τον εργοδότη, η διαθεσιμότητα, οι νοικιαζόμενοι εργαζόμενοι από τους εργολάβους χωρίς κανένα δικαίωμα, που σε πάρα πολλούς χώρους είναι πλέον κανόνας. Η μαθητεία, η πρακτική άσκηση που αξιοποιείται ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού, τον πυλώνα της οικονομίας, για να εξασφαλίζεται τζάμπα εργασία. Δεν ισχύει η δοκιμαστική περίοδος εργασίας ενός χρόνου και μάλιστα όταν απολυθεί ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση. Ο κατάλογος αυτής της εργασιακής ζούγκλας μακρύς και συνεχώς διευρύνεται σε όφελος φυσικά της εργοδοσίας. Αυτά τα μέτρα είναι που δίνουν αέρα στα πανιά της εργοδοσίας, η οποία αλλάζει τους εργαζόμενους τα πουκάμισα για να μην αποκτήσουν εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα. Απόδειξη γι' αυτό είναι, με στοιχεία δικά σας φυσικά, ότι τον προηγούμενο χρόνο οι απολύσεις ήταν περίπου 2 εκατομμύρια, όσοι δηλαδή είναι και οι εργαζόμενοι. Η ανακύκλωση των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς δηλαδή, στο μεγαλείο της. Και εδώ, στο άρθρο 48, κυρία Υπουργέ, λέτε ότι η απόλυση πρέπει να είναι αιτιολογημένη από τον εργοδότη για να μην μπορεί να απολύει αυθαίρετα. Τι να, εδώ γελάνε τώρα και οι πέτρες. Γιατί ο εργοδότης μπορεί να βρει οποιαδήποτε πρόφαση για να απολύσει. Αλλά το κυριότερο, δεν έχετε απελευθερώσει τις ομαδικές απολύσεις? Για ποια αιτιολόγηση απολύσεων μιλάτε? Δεν έχετε σε πλήρη μα πλήρη ισχύ τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δίμηνα, πεντάμηνα, οχτάμηνα, ιδιαίτερα στους ΣΟΤΑ, για την ανακύκλωση ανεργίας? Μία εταιρεία στο Βόλο, αν θέλετε το όνομά του μετά, θα σας πω μετά, μεγάλη βιομηχανία, από το 2012 απασχολεί περίπου 100 εργαζόμενους, σε σύνολο 250, με συμβάσεις μήνα το μήνα. Και το κάνει αυτό εκβιάζοντάς τον, καλά παιδιά, να μην ζητάνε, να μην ετούνται για να ανανεωθεί πάλι η σύμβαση η μηνιάτικη. 6 χρόνια, μήνα-μήνα, εργασιακή σύμβαση. Εγώ το άθλιο συμβαίνει. Όλα αυτά, και τα ξέρετε νομίζω, δεν είστε άμεροι, έχουν ως αποτέλεσμα το 55% των προσλήψεων να είναι με αυτές τις απαράδεκτες μορφές απασχόλησης και μέσω μηνιαίο εισόδημα το πολύ 400 ευρώ. Δικά στοιχεία, αυτά δεν είναι δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό έχετε το θράσος να το ονομάζετε κανονικότητα, δίκαιη ανάπτυξη και επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων. Για να δούμε εδώ πέρα, γιατί έγινε και πολλής λόγος για κάποια άλλα ζητήματα. Όσο δε αφορά το εργασιακό κλίμα στους χώρους δουλειάς, από πρώτο χέρι μιλάω, η τρομοκρατία, η ασυδοσία και η αυθαιρεσία της εργοδοσίας πάει κόκαλα. Αν διανοηθεί κάποιος εργαζόμενος να διεκδικήσει τα αυτονόητα, βρίσκεται με την θηλιά της απόλυσης στο λαιμό του. Για όλη αυτή την άθλια πραγματικότητα πανηγυρίζεται. Μπράβο σας, από εμείς. Μπράβο σας. Αλλά οι εργαζόμενοι που γεύονται αυτή την απαράδεκτη πολιτική όλους σας θα τα στιμωρήσουν. Και μάλιστα γρήγορα και αυστηρά. Κομπάζετε, κύριοι της κυβέρνησης και εδώ κάποιοι ομιλητές,
Και μάλιστα θυραμευτικά, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας παρακαλώ, όπως και ο άλλους δηλαδή, ότι κομπάζετε, λέω, και μάλιστα θυραμευτικά, ότι επαναφέρατε σε ισχύ τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για να δούμε όμως τι επαναφέρατε, για να αποδείξουμε το μεγαλείο της απάτης σας. Ας πούμε ότι μια συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων υπογράφει συλλογική σύμβαση με την αντίστοιχη κλαδική εργοδοτική οργάνωση. Πρώτον, το ξέρετε, δεν έχετε θωρακίσει εκ των προτέρων νομοθετώντας ότι για να γίνει υποχρεωτική αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει προαιρετικά ο εργοδότης να προσκομίσει στο Υπουργείο σας μητρό μελών που να αποδεικνύει ότι καλύπτει το 51% του κλάδου. Ρωτάμε, ποιος θα το κάνει αυτό αφού είναι προαιρετικό? Θα βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους εργοδότες? Δεν είναι χαζί. Συμπέρασμα, κανένας δεν θα το κάνει. Άρα δεν ισχύει η συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεύτερον, σε όλους τους κλάδους, πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, είπα και πριν, δεν το ξέρετε ότι είτε δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης, είτε είναι νοικιαζόμενοι σε εργολάβους? Καλύπτονται αυτοί από τη συλλογική σύμβαση? Όχι. Ένα κραυγαλαίο παράδειγμα για αυτό που λέω τώρα είναι ο κλάδος του τουρισμού, όπου η συλλογική σύμβαση που ισχύει και την έχετε μάλιστα και σημαία, εφαρμόζεται μόνο στο 10% των εργαζομένων του κλάδου, αφού στο συγκεκριμένο κλάδο ισχύουν 15 διαφορετικές μορφές εργασίας. Όσο δε για το κάτω μισό, τι κάνατε? Ενεργοποίησατε τον νόμο Βρούτσι, που ενώ τον καταγγέλνατε πριν, τον κάνατε δικό σας, με τον οποίο ο μισθός και το ημερομίσιο δεν θα είναι αποτέλεσμα αγωνιστικής διεκδίκησης των συνδικάτων με τον ΣΕΒ, αλλά με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα πάντα με την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των βιομηχάνων. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν οι βιομηχανοί σας πούνε, κοίταξε να δεις, δεν έχουμε κερδοφορία, δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα, να υπάρξει και μείωση. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Μετά από όλα αυτά που ανέφερα, και είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, επιεικώς θα σας πούμε ότι κοροϊδεύετε τους εργαζόμενους ασύστολα. Γιατί αν πραγματικά θέλατε να επαναφέρετε κατώτερο μισθό, συλλογικές συμβάσεις, την κατάργηση όλων των εργατικών νόμων, δεν είχατε και δεν έχετε παρά να ψηφίσετε την πρόταση νόμου των 530 συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουμε καταθέσει από τον Νοέμβριο του 2016. Αλήθεια, που την έχετε βάλει αυτή? Βάλατε και αλάτι για την παστώσετε? Πού υπάρχει, πού είναι αυτή η πρόταση? Φέρατε όμως με ζήλο, με περίσσιο ζήλο, τον Δεκέμβριο του 2018 και ψηφίσατε όλοι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Βρούτσι και τον Πασόκ, τον περιορισμό έως και την κατάργηση του ιερότερου δικαιώματος, του δικαιώματος στην απεργία. Εμείς λοιπόν και το πάμε, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εμείς και το πάμε, δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε την επαναφορά όλων των δικαιωμάτων εργαζομένων. Και ας λέμε τούτο, κύριε, της κυβέρνησης των άλλων κομμάτων που στηρίζεται με τα μπούνια αυτό το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα, το έχετε Ευαγγέλιο και το προσκυνάτε. Καπιταλισμός λέγεται. Στο όνομα λοιπόν αυτής της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του, έχει δημιουργήσει κάτεργα στους χώρους δουλειάς, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργατικά ατυχήματα με δεκάδες νεκρούς. Πιο συγκεκριμένα, έχει σημασία από το στοιχείο, είναι στοιχείο δικό σας. Με στοιχεία του ΣΕΠΕ το 2016 έγιναν 6.515 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία 75 θανατηφόρα. Κάθε δηλαδή 5 μέρες είχαμε και έναν νεκρό εργάτη στο βωμό της κερδοφορίας των βιομηχάνων. Για τα άλλα χρόνια δεν υπάρχουν στοιχεία. Αυτό λοιπόν και μόνο το στοιχείο δείχνει και επιβεβαιώνει ότι το κεφάλαιο που όλοι σας πιστά υπηρετείτε σκοτώνει και δεν υπολογίζει ούτε την ανθρώπινη ζωή. Αυτή λοιπόν την άνθρωψη υπηρετείτε όλοι σας, η οποία κλείνει το μέλλον και παίρνει την ζωή από τους εργάτες. Από τη μεριά μας καλούμε τους εργαζόμενους. Τέλειωσα σε μια σελίδα, κύριε Πρόεδρε. 8 λεπτά έχω, το ξέρω. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους στο λαό μας. Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, τέλειωσα. Μια σελίδα είναι. Να κλείσουν τα αυτιά τους στους παλιούς και στους νέους σωτήρες, γιατί τους δοκίμασαν και με οδηγό πάντα τις δικές τους σύγχρονες ανάγκες να αγωνιστούν μαζί με τα σωματεία τους, συμπορευόμενοι με τη γραμμή του κόμματός μας, για να επανακτήσουν όλα όσα τους κλέψατε και να ανοίξουν το δρόμο για την ουσιαστική απαλλαγή από τα δεινά τους, ανατρέποντας αυτό το βάρβαρο, εκμεταλλευτικό, καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικονομίας που γεννά φτώχεια, εξαθλίωση, πόλεμο και προσφυγιά. Καλούμε τους εργαζόμενους, τον λαό μας, σε αυτή τη γραμμή, με αυτά τα κριτήρια, στις 26 του Μάη, να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές ΚΚΕ, περιφερειακές και τοπικές εκλογές, τη λαϊκή συσπήρωση με τον Γαρίφαλο που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ενοχή σας.